τη εντολή να έρθουν κοντά στους πολίτες με ουσιαστικό και προσινή τρόπο και να επικοινωνήσουν την κρισιμότητα της πρώτης κάλπης και τα διλήμματα των εκλογών, έφυγαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις περιφέρειές τους. Σύσσωμη Νέα Δημοκρατία ρίχνει όλο το βάρος στις πρώτες εκλογές της απλής αναλογικής της 21 Μαΐου. Το μήνυμα στους πολίτες είναι ισχυρή ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες στις δεύτερες κάλπες της 2ης Ιουλίου για αυτοδυναμία. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε πρώτο πλάνο βάζουν το θέμα της αυτοδυναμίας. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θα σημάνει σταθερότητα στη χώρα, ενώ οι κυβερνήσεις συνεργασίας συνεπάγονται παραλυσία. Είναι το βασικό επιχείρημα. Προς ενίσχυση του επιχειρήματός τους, το παράδειγμα της Βουλγαρίας, η οποία μέσα σε 2 χρόνια προσήλθε 5 φορές στις κάλπες. Παράλληλα, με αφορμή τον όρο Ανδρουλάκη για να μπει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ο Πρωθυπουργός να είναι τρίτο πρόσωπο και όχι αρχηγή των 2 πρώτων κομμάτων, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, τόσο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύουν ότι η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ δεν είναι ρεαλιστική. Οι πολίτες δεν επιλέγουν μόνο κόμμα, επιλέγουν και υποψήφιο πρωθυπουργό. Και γι' αυτό και δημιούργησε μια σύγχυση όλη αυτή η στάση του ΠΑΣΟΚ για τον περιβόητο άγνωστο Χ, για το τρίτο πρόσωπο που μπορεί να προταθεί ως πρωθυπουργός, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγκα. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτονται σήμερα οι Έλληνες και τους απασχολεί και δικό μου χρέος, χρέος της κυβέρνησης, όσο είμαστε στα πράγματα και εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και πάλι, είναι να στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες οι οποίοι δοκιμάζονται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες. Και αυτό το μήνυμα θα επικοινωνήσουν με έμφαση και οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στους ψηφοφόρους.